Σήμερα είναι Τετάρτη και εύχομαι να είστε καλά. Όμορφη μέρα είναι κάθε μέρα άλλωστε. Παρέα μαζί μας γίνεται λίγο όμορφότερη. Ε, νομίζω ναι. Λοιπόν, είναι Τετάρτη, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Το ξανατονίζω, γιατί κάθε Τετάρτη τι έχουμε εδώ, την πιο όμορφη, την πιο γλυκιά καλημέρα. Από τον Πάπα Πάοκ, τον Πάπα Χρήστο μας, τον αγαπημένο. Πάπα Χρήστο μου, καλημέρα! Καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Χαρά και δικιά μου που την περιμένω όλη τη εβδομάδα. Και καλημέρα και στα καναρινάκια μας που τα ακούω πάλι σήμερα, περιμένω κάθε φορά να τα ακούσω. Έχει πολύ ωραίο ήλιο σήμερα, μπήκε η άνοιξη εδώ, εντάξει, τελείωσε. Το βραδάκι έχει λίγο ψύχρα, αλλά είμαστε ωραία. Μια χαρά. Και να πω σήμερα και χρόνια πολλά για την αυριανή γιορτή που έχετε, τη μεγάλη, την υπέροχη. Αυτός ο ξεσηκωμός της νεολαίας της Κύπρου με έχει συγκινήσει από παιδάκι ακόμα. Από τότε διάβαζα υπέροχες ιστορίες. Εθνικός απελευθερωτικός αγώνας, 55-59. Και όταν ήρθα στην Κύπρο, προσκύνησα στα φυλακισμένα μνήματα και το νιώθω μέσα στην καρδιά μου όλο αυτό. Γι' αυτό και είναι τιμή μου σήμερα να μιλάω και να εύχομαι στον λαό της Κύπρου. Έτσι. Και σήμερα θα σας ενημερώσω, Παπα Χρήστο μου και τους τηλεθεατές, ότι θα έχουμε εδώ στο στούτιο και μία αγωνίστρια της ΕΟΚΑ. Μία πραγματική αγωνίστρια, θα μας πει τις δικές της ιστορίες, τα δικά της βιώματα, η οποία έχει περάσει από, τι να σας πω, μέχρι και το ξυλοδαρμό, την κακοποίηση από το Βρετανικό ζυγό και πώς τα πέρασε όλα αυτά με όλους αυτούς τους ήρωες που ήταν κοντά τους, τους έκρυβε. Θα μας τα πει όμως η ίδια πώς τα έζησε. Σήμερα θα την έχουμε μαζί μας. Να τις φιλήσεις στα χέρια εκ μέρους μου. Είναι τιμή μου κάθε φορά. Είναι τιμή μου κάθε φορά να ακούω και να βλέπω και να νιώθω ήρωες αυτούς που παλέψανε για να είναι ελεύθερος τούτος εδώ ο τόπος. Ακριβώς. Γιατί αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, αυτό το γένος ξέρει να γλεντάει στον καιρό της ελευθερίας, ξέρει να τα ανακατώνει στον καιρό της ελευθερίας, αλλά όταν έρθει η ώρα για τη ελευθεριά ξέρει πάρα πολύ καλά και να παλεύει και να μάχεται και να αγωνίζεται, όπως έκαναν και το 1821 και σε τόσους άλλους αγώνες έκανε ο ελληνισμός. Συμφωνώ απόλυτα. Και τους... Παρακαλώ, και τους χρωστάμε, σας ακούμε. Και τους χρωστάμε πραγματικά πολλά προσκυνήματα στη θυσία τους, στο αίμα τους, στον αγώνα τους, στην παλικαριά τους. Έτσι. Ναι. Για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, για να βιώνουμε εμείς την ελευθερία μας, κάποιοι πολέμησαν και χύθηκε αίμα. Αυτό που είχαν όμως και μένει στην ιστορία και το 1821 που γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα όλος ο ελληνισμός, είναι η παρουσία της Παναγίας. Πόσο πολύ νιώθανε την παρουσία της Παναγίας, πόσο Έτσι. Πολύ νιώθαν τη χάρη του Θεού, πόσο πολύ μίλαγε και φώναζε δυνατά ο Κολοκοτρώνης, ο αρχιστράτηγος, ο πρώτος που ξεσήκωσε τον κόσμο, ότι εμείς πρώτα είπαμε, λέει, για την πίστη και μετά για την πατρίδα. Πρώτα μιλήσαμε για το Θεό και κάπου αλλού που ο αγώνας δεν πήγαινε καλά, λέει, ο Θεός, λέει, υπόγραψε τη ελευθεριά και την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω. Τι φράσεις δυνατές. Και ο Μακρυγιάννης, άλλος μεγάλος και τρανός, όταν πήγαινε να πολεμήσει και η μάχη κρατούσε ώρες, δεν ήταν εύκολο να νικηθούν τα πολυάριθμα στρατεύματα του Ιβραήμ και του Χιουταχή Πασά και των άλλων Πασάδων, πήγαινε, λέει, στα εκκλησάκια της περιοχής, γονάτιζε μπροστά στον Αγιάννη τον πρόδρομο και δες πώς του μιλούσε. «Τι με πέρασες, μωρέ, εμένα!
Γαϊδούρι να έρχομαι κάθε φορά εδώ να προσκυνάω και να σου ανάβω τα καντήλια. Εσύ πού είσαι τώρα να μας βοηθήσεις? Αν δεν μας βοηθήσεις να νικήσουμε, λαδάκι στα καντήλια δεν έχει. Το ίδιο πράγμα μου έλεγε η κυρία Κυριακού που θα φιλοξενήσουμε σήμερα, που σας έλεγα η αγωνίστρια της ΕΟΚΑ. Χθες όταν συνομιλούσα στο τηλέφωνο μαζί της, ξέρετε τι μου έλεγε συνεχώς? Της έλεγα, δεν φοβηθήκατε. Ως γυναίκα δεν είχατε αυτόν τον φόβο? Όχι, ελπίδα μου, είχα τον Θεό και την Παναγία. Ήμουν ευλογημένη. Αυτό μου είπε. Τι φράσεις και τι απαντήσεις στις μέρες μας. Τι φράσεις και τι απαντήσεις στις μέρες μας. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή αυτές τις μέρες έχουμε και τους χαιρετισμούς στην Παναγία, και οι χαιρετισμοί στην Παναγία κάπως έτσι ξεκίνησαν. Είχε φύγει ο Ηράκλητος σε έναν αγώνα εναντίον των Περσών και επιτίθεται η άβαρη στην πόλη. Να την καταλάβω, σου λέει, ο στρατός έφυγε, ο στρατηγός έφυγε, ο βασιλιάς έφυγε. Πάμε εμείς τώρα να καταλάβουμε την πόλη. Και όλο το βράδυ ο λαός έψαλε όρθιος τους χαιρετισμούς στην Παναγία και τον ακάθιστο ύμνο και το υπέροχο τροπάριο «Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια», ότι αυτή είναι υπέρμαχο στρατηγός αυτού του γένους. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, εμείς στρατηγό μας, πάνω από όλους μας, έχουμε την Παναγιά. Ακριβώς. Και την άλλη μέρα όλα τα καραβάκια του στόλου των Αβάρων γίνανε κομμάτια και έφυγαν κακήν κακός και σώθηκε η πόλη από τις προσευχές των ανθρώπων. Από την προσευχή του σώθηκε. Ακριβώς. Αχ, πόσοι άνθρωποι, ξέρεις, ελπιδάκι μου, είναι πολλοί οι άνθρωποι που προσεύχονται. Εμείς νομίζουμε ότι είναι λίγοι. Και κυρίως είναι όλοι αυτοί που δεν το λένε κιόλα. Δεν το διατυπανίζουν. Εγώ είμαι χριστιανός, εγώ προσεύχομαι, εγώ ξέρω, εγώ κάνω μετάνοιση, εγώ κάνω νηστείες, εγώ κάνω. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κρυφά. Να σου πω μια χαζή μικρή ιστορία που μου συνέβη εδώ, στο χωριό που εξοβολογώ, στο χωριό που μένω. Έχω ένα βιβλίο το οποίο είχα τυπώσει με τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Είναι μια υπέροχη εικόνα που έχουμε, που έχει όλους τους χαιρετισμούς γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Το τυπώσαμε και το δίναμε ευλογία, δεν το πουλούσαμε, ναι, στον κόσμο. Κάποια στιγμή έρχεται μια κυρία, της δίνω το βιβλίο, μου λέει, αχ τι ωραία, θα κάνω κάθε βράδυ τους χαιρετισμούς. Μετά από λίγες μέρες έρχεται στενοχωρημένη με κλάματα, μου λέει, πάτερ, έχασα το βιβλίο, ψάχνω το σπίτι, ψάχνω το αυτοκίνητο, ψάχνω παντού το βιβλίο και δεν ήταν και μικρούτσικο, ήταν μεγάλο βιβλίο. Λέει, δεν το βρίσκω. Λέω, τι αυτό είναι, σου δώσω άλλο, δεν πειράζει, άστο εκείνο. Μετά από καιρό έρχεται πάλι κλαίγοντας τώρα, λέει, από χαρά. Λέω, τι έπαθες, τι έγινε? Ξέρεις τι έγινε το βιβλίο μου? Τι? Η κόρη μου, λέει, που σπούδαζε στο εξωτερικό, ναι, βλέποντας εμένα να προσεύχομαι και να κάνω τους χαιρετισμούς στην Παναγία, το πήρε μαζί της. Και έκανε με αυτό το βιβλίο, λέει, κάθε βράδυ τους χαιρετισμούς. Και τώρα, λέει, με ευχαριστεί και μου λέει, Μανούλα, έχω μια καλή συντροφιά κάθε βράδυ, την Παναγία, γιατί της διαβάζω τους χαιρετισμούς. Αχ, λέω, χαλάλι το βιβλίο, χαλάλι όλα, που ένα παιδάκι 20 χρονών βρήκε την Παναγία. Να σου πω και μια άλλη ιστορία, πιο τρελή, με την Παναγία. Τώρα με τον καιρό αυτόν που, με την κρίση, με τα οικονομικά, με τα προβλήματα, εύκολα οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούμε με τις χειροπέδες και πίσω από τα κάγκελα. Αχ, μην το λέτε αυτό. Ας μην το, άστο παρακάτω. Άστο παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Ένα κορίτσι λοιπόν που εξομολογούνταν σε μένα, έρχεται μια μέρα, μου λέει, ο άντρας μου φυλακές Γρεβενών, σε παρακαλώ πάτερ, κάνε προσευχή, κάνε τούτο, κάνε εκείνο. Θα πάω, λέει, μεθαύριο να τον δω. Ναι. Λέω, να σου δώσω κανένα δώρο να του πας. Έχω ένα πάκο από αυτά τα βιβλία εκεί,
Και το παίρνω όλο το δέμα, 30 βιβλία, της λέω, κοίτα να δεις, αφού πας, δώσ' το εκεί στο διευθυντή της φυλακής και ρώτα τον, αν επιτρέπεται να τα πάρουν αυτά οι τρόφιμοι που είναι μέσα. Αλλά μην τα πετάξουν όμως κάπου, γιατί είναι έγχρωμη έκδοση, αυτά κάτι στοιχίζει, μην πάνε χαμένα. Ναι. Έρχεται μετά από μια εβδομάδα, μου λέει, τα πήρανε και είπε, πολύ σε ευχαριστεί ο διευθυντής και τα λοιπά. Περνάνε 3-4 μήνες, με παίρνει ένας νεαρός και αρχίζει και κλαίει. Καταλαβαίνω ότι είναι αγόρι. Κλαίει, 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 πάτερ, λέει, είμαι ο τάδε, κατάγομαι από εκεί, είμαι μέσα στη φυλακή ισόβια, αλλά σε ευχαριστώ για το δώρο που μου έστειλε, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και κλαίει. Του λέω, βρε εσύ, ποιο δώρο σου έστειλα εγώ, ποια φυλακή. Είμαι, λέει, φυλακή Γρεβενών. Πώς εσύ δεν μας τα έστειλες. Και λέει, και το όνομά σου μέσα το βιβλίο. Α, θυμήθηκα. Λέω, και okay, για πες μου. Και τι μου λέει. Κάθε βράδυ παίρνουμε μια γωνιά με το βιβλίο, όλοι οι τρόφιμοι εδώ, οι φυλακισμένοι, και διαβάζουμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Αχ, πάτερ μου, γνώρισα την Παναγία, γνώρισα την Παναγία, γνώρισα την Παναγία, και μου δίνει κουράγιο, 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 κουράγιο. Και πόσο πιο ευτυχισμένος ήταν αυτός ο άνθρωπος, έστω και πίσω από τη φυλακή, πως η δύναμη του έδινε τρελάθηκα, και του δίνει η Παναγία. Τρελάθηκα, μου, τρελάθηκα. Και μια τρίτη ιστορία τώρα, άντε να την πω και αυτή. Είναι σύντομη, πάτερ μου, είναι σύντομη. Ναι. Πολύ σύντομη και πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Μια άλλη κυρία, η οποία και αυτή για οικονομικά ήταν μέσα, τη βάζουν 6,5 χρόνια. Της δίνω το βιβλίο, πάει, φεύγει. Έρχεται αφού τελειώνει η θητεία, δεν ήταν 6,5 τα χρόνια, ήταν 3, πόσα ήταν τα χρόνια. Λέω, πόσο τσακισμένη θα είναι, πόσο. Και τι μου λέει. Πάτερ, δόξα τω Θεώ, εκεί είχα την Παναγιά κάθε βράδυ παρέα. Κάθε βράδυ την είχα παρέα. Έτσι λοιπόν είναι η Παναγιά, ελπίδα μου, όταν τη φωνάζουμε όπου κι αν είμαστε. Είναι δίπλα. Ό,τι κι αν κάνουμε. Ακριβώς. Είναι εκεί, μας αγκαλιάζει. Είναι εκεί, μας προστατεύει. Είναι εκεί, μας βοηθάει. Είναι η μάνα μας. Είναι αυτή που κατέβασε το Θεούλη κάτω στη γη. Είναι και αυτή... δεν μπορεί να μας εγκαταλείψει. Είναι αυτή που είδε το γιο της να σταυρώνεται. Το γιο της εκεί να είναι σταυρωμένος. Και την μάτωσε, λέει, την μάτωσε ρομφαία δίστομο στην καρδιά όταν είδε το γιο της τόσο άδικα να σταυρώνεται. Ακριβώς. Γι' αυτό ξέρει από πόνο. Ακριβώς. Ξέρει από βάσανα. Να τη φωνάζουμε, να τη ζητάμε, να προσευχόμαστε και θα είναι εκεί η Παναγιά σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο σας αγαπάμε εδώ στην Κύπρο. Αχ, ωραία. Και εγώ σήμερα χάρηκα πιο πολύ. Ναι. Πιο πολύ. Γιατί μίλησα και για την Παναγιά μας και μίλησα και για τα παλικάρια αυτά. Ακριβώς. Την επόμενη Τετάρτη ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εμείς σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και σας έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά. Θα σας έχω καινούργιες ιστορίες. Βεβαίως, εννοείται. Σας έχουμε μέσα στην καρδιά μας, έτσι. Σας αγαπάμε. Αγαπώ σας. Εγώ, φιλώσε Κύπρος, φιλούθηκα. Ακριβώς αυτό. Γεια σας. Στο καλό, γεια σας. Καλημέρα. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, τι ωραία, άμα μας λέει την καλημέρα το Παπαχρήστος μου. Πόσο ωραία νιώθω, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το νιώθετε αυτό. Λοιπόν,